μέσα στους χαλεπούς καιρούς και τα προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία, προβάλλει ως λαμπερή ακτίδα φωτός για την ΕΠΣΗ και τις μεικτές της ομάδες η χορηγική συνεργασία με την κορυφαία κριτική εταιρεία, τα αναψυκτικά ΦΥΜΗ και τον κύριο Βασίλη Ζηδιανάκη. Μία συνεργασία που παρουσιάστηκε σήμερα και επίσημα με την ΦΥΜΗ να χορηγεί στις μεικτές ομάδες πλήρες ενδυματολογικό υλικό αγώνων, προπονήσεων και αποστολών, εκφράζοντας έτσι την έμπρακτη στήριξή της στα νέα ταλέντα και στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Οι μεικτές ομάδες μέσω της ΦΥΜΗ ντύνονται από την κορυφαία του είδους εταιρεία ένδυσης Capelli Sport και το κατάστημα Team Sports Center του κ. Γιάννη Κοντάκη. Το παρόν στην παρουσίαση έδωσαν εκ μέρους των αναψυκτικών ΦΥΜΗ ο διευθυντής κ. Ανδρέας Θεοδωράκης και ο εμπορικός διευθυντής κ. Παύλος Αναγνωστάκης, τονίζοντας ότι η εταιρεία τους βρίσκεται πάντα κοντά στον αθλητισμό, την ΕΠΣΗ και τις μεικτές ομάδες. Ευχόμενη υγεία και πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣΗ για αυτές τις δράσεις, για αυτές τις οργανώσεις και εμείς θα είμαστε πάντα εδώ δίπλα να βοηθάμε με τη σειρά μας όσο μπορούμε και να στηρίζουμε όλη αυτή τη δράση. Είμαστε πάντα δίπλα στον τοπικό αθλητισμό. Με διάφορες δράσεις, με διάφορες κινήσεις που γίνονται όλο το χρόνο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κύριος Τζόρτζογλου μίλησε με θερμά λόγια για την στήριξη του κυρίου Ζηδιανάκη και της οικογένειάς του στην ΕΠΣΗ, στις μεικτές ομάδες, αλλά και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. Αυτή λοιπόν η εταιρεία είναι σήμερα η οποία εκεί που σταματάει η υποχρέωση του δημόσιου φορέα να βοηθήσει την ανάπτυξη, να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που εμείς κρατάμε στους αγωνιστικούς χώρους, να πάρουν το φαρμακευτικό υλικό, να πάρουν τις φόρμες, να ντυθούν. Αυτό έρχεται να το κάνει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ζηδιανάκης, τα αναψυκτικά ΦΥΜΗ. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το κάνει. Το κάνει κάθε χρόνο, χρόνια τώρα ο Βασίλης Ζηδιανάκης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης, εκφράζοντας την μεγάλη του χαρά για την βοήθεια που προσφέρει ο κ. Ζηδιανάκης, ένας επιχειρηματίας του τόπου, στις μεικτές ομάδες και στο ποδόσφαιρο. Που έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα τμήματα, το συναντάμε στο τένις, στο μπάσκετ και φυσικά στο ποδόσφαιρο, ότι βοηθάει γενικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αξίζει συγχαρητήρια λοιπόν. Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ, κύριος Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης, που μαζί με τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη ήταν οι άνθρωποι κλειδιά για την ολοκλήρωση της χορηγίας μέσω των επαφών τους με τον κύριο Ζηδιανάκη. Ενώ τη δική του τοποθέτηση έκανε και ο υπεύθυνος υποδομών της Ένωσης, κύριος Βαγγέλης Παπαγγελής. Τον ευχαριστούμε για αυτή την χορηγία, μία από τις μεγαλύτερες χορηγίες που έχουν γίνει ποτέ στις μεικτές ομάδες. Να μην χορηγήσεις φανέλες, να πάρουν στο τελικό, αλλά και να πάρουν το κύκλο. Εκ μέρους της εταιρείας ένδυσης, ο κύριος Γιάννης Κοντάκης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι η ΕΠΣΗ να συνεργάζεται με κριτικές εταιρείες, ενώ αναφέρθηκε στα όσα συμπεριλαμβάνει το υλικό ένδυσης που παραδόθηκε στις μεικτές ομάδες. Και ο κύριος Ζηδιανάκης δεν έκανε χορηγία μόνο τα ρούχα. Έκανε πλήρη εξοπλισμό για τις μεικτές. Μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος αγόρασε πάντες, αγόρασε τσάντες. Δεν έμεινε τίποτα που να μπορεί να χρειαστούν οι μεικτές Ηρακλείου και να μην το πήραν τα αναψυκτικά ΦΥΜΗ για την ΕΠΣΗ Ηρακλείου.